πολιτιστικής πρωτεύουσας. Να πω ότι η πόλη δούλεψε, νομίζω, εξαιρετικά. Αυτό το δείχνει άλλωστε ότι έφτασε στην τελική ευθεία. Όλοι οι άνθρωποι, από τον Δήμαρχο μέχρι όλους τους ανθρώπους που σε αυτό το πράγμα στρατεύθηκαν να βοηθήσουν. Δεν πρέπει να μας στεναχωρεί το γεγονός αυτό. Δεν ήταν αυτό, θα έλεγε κανείς, αυτός ο σκοπός. Η πόλη έχει δυνάμεις πολιτιστικές. Δεν είναι αποτυχία, θέλω να το πω αυτό. Και δεν πρέπει να γίνει καμιά μορφή εκμετάλλευση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η πόλη θα πρέπει, πιστεύω, και εγώ αυτό είναι το μήνυμα το δικό μου, το φάκελο που έκανε να το αναξιοποιήσει ανεξάρτητα αν δεν κέρδισε αυτό το συμβολικό στοίχημα. Γιατί το ουσιαστικό στοίχημα η πόλη το έχει κερδίσει. Να δουλέψουμε όλοι μαζί τώρα και πάνω στις ιδέες που συγκροτούν το φάκελο, ωσαν να κερδίσαμε πραγματικά την πολιτική πρωτεύουσα. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα τη μεγαλύτερη σημασία έχει εμείς τι κάνουμε, όχι τι κάνουν οι άλλοι. Αν λοιπόν εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το σωστό, όπως το κάναμε στη δεκαετία του 80, τότε πραγματικά η πόλη θα έχει ένα λαμπρό μέλλον και πολίτες. Ακούστηκαν φωνές ότι δεν αξιοποίησε ο Δήμος κεφάλαιο της πόλης, μεταξύ των οποίων και εσείς, κύριε Βιόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εμένα τα παιδιά που δούλεψαν πολλές φορές με επισκέφθηκαν, είπα τις ιδέες μου, συμπεριέλθησαν ιδέες. Αν θα δείτε, θα δείτε μάλιστα όλος ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα πράγματα που είχαν γίνει στη δεκαετία του 80, δεν είναι αλήθεια αυτό, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Νομίζω η πόλη δούλεψε όμορφα, δούλεψε αποφασιστικά. Είναι λάθος να έχουμε οποιαδήποτε μνημεσημερία και κριτική απέναντι σε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που λέω είναι να ξεχάσουμε αυτή τη δίθεν αποτυχία. Δεν υπάρχει αποτυχία όταν φτάσαμε στους τρεις. Σημαίνει ότι η πόλη είναι μια σπουδαία πολιτιστικός πυρήνας και παρακαταθήκη για τη χώρα μας. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελευσίνα έπαιξε ρόλο και κάτι άλλο. Ότι η Ελευσίνα είναι σύμβολο υπανάπτυξης. Έτσι, είναι σύμβολο δηλαδή μιας πόλης η οποία είχε υποστεί πολλά γιατί ήταν ο πρώτος βιομηχανικός πυρήνας της χώρας. Και αυτό αξιοποίησε η Ελευσίνα. Ήταν κάτι που ήταν ένα πολύ δυνατό χαρτί. Εμάς το χαρτί μας ήταν το ότι η πόλη είχε προχωρήσει πολύ πολιτιστικά, είχε μεγάλη πρόοδο, αλλά εκείνο, ξέρετε, είναι πιο ανθρώπινο, είναι πιο βαραίνει πιο πολύ. Περισσότερο. Έτσι, εμένα το μήνυμά μου είναι αισιόδοξο τέλος πάντων. Έτσι, αυτό είναι το.